ακόμα ένα βίντεο θα μιλήσουμε για το μεγάλο σειρά του καλογεριού Μάριος Ηλία, Εθνικός, Άχνας και Ομονία. Τότε φτάσαμε στο να ήταν σύραλ το πράγμα, η συγκεκριμένη γραφή. Ε, είπα στο πρώτο ότι απαντούνται πολλά ερωτήματα που είχαν οι φίλοι της Ομονίας για το προγραμματισμό και τα συναφή. Ε, εγώ θέλω να μιλήσω όμως για τον εθνικό, ευκίασαν και κατηγορούν τώρα ότι ο Εθνικός έκανε κόλπα της Ομόνιας και ζήτησε παραπάνω και κάτι έτσι. Κοπελιά μου, ο Εθνικός του ο κάθε Εθνικός όταν μια ομάδα έρχεται μεγάλη και ζητάς τον καλύτερο σου παίχτη, θέλει λεφτά, θέλει να πληρωθεί. Το ότι εβιάζεται του και πανικοβλήθηκε η Ομόνια για επιθετικό, δεν προβλέπουν το Εθνικό. Προβλέπουν της Ομόνιας τούτο. Δηλαδή ο Εθνικός, ο λογικό είναι να ζητήσει και παραπάνω που ζει να απαξίζει ο Μάριος Ηλία. Γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όταν έρχεσαι τελευταίε μέρε τη μεταγραφική περίοδου, ο άλλο δεν θα σε απαντήσει με στο λαιμό. Και δεν τον αδικό καθόλου. Οπότε οι κύριοι τη Ομόνια πρέπει να αντιληφθούν ότι ένα καλό προγραμματισμό είναι τελειωμένο μέσα του Ιούλη ο Τσαμέ. Δηλαδή, και άτυ να φέρει έναν παίχτη διαφορά, στιγμό μέσα στον Αύγουστο. Όχι, αμέ. Χατυρικά να αδιαφέρει παίχτε μέσα στον Αύγουστο. Μια σοβαρή ομάδα τελειώνει προγραμματισμό που είναι πιο γλυόρα. Και να φέρνει να λες ότι είσαι πλήρης, και είσαι happy, και τούτα ούλα, και τελευταία μέρα να μπορεί να πιάσει παίχτες, παίχτη που δεν τα καταφέρνει, νομίζω ότι προσβάλλεσαι και εκτίθεσαι. Θεωρώ. Οπότε ο εθνικό καλά να κάνει ομονία για να μάθει να κάνει σωστό προγραμματισμό και να με βουρά τελευταίε μέρε. Και νομίζω θα, θα, συμφωνούν και οι φίλοι τη ομονία μαζί μου το πρώτο, γιατί γίνεται να μην μπορεί να αντικαταστήσει τον Τάρπι Σάγια για τόσα χρόνια. Είναι σοβαρό τη. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο. Κόμμεντ και την όψη σα.